να προχωρούν όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι η απορία είναι τι γίνεται μετά το ορόσημο, ας πούμε, της ανακάλυψης. Ο χειρισμός, λέτε, που θα ακριβώς, γίνει μετά. Ναι. Παίρνοντας παράδειγμα από άλλες χώρες, ναι, τα οικονομικά ωφέλη μας, τα είπατε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργηθεί πέρα, ας πούμε, από την παραγωγή ηλεκτρισμού, ναι, που θα μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές, μπορεί να δημιουργηθεί και μια υποστηρικτική βιομηχανία η οποία θα προσφέρει, ας πούμε, υπηρεσίες. Μετά μπορεί να καταστηθεί προς ένα ενεργειακό κέντρο της περιοχής, που είναι και πολιτικά και στρατηγικά αυτά τα κινήσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την Κύπρο. Άρα θα είναι διπλό το όφελος και σε οικονομικό επίπεδο, ναι, μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Αλλά ήδη μπορούμε να πούμε ότι μας αναβαθμίζει αυτό ως χώρο. Σίγουρα. Η Κύπρος μπορεί να συνεισφέρει, δηλαδή αν βρούμε τα αποθέματα και κατασκευαστεί υποδομή, μπορούμε να εξάγουμε φυσικό αέριο στην Ευρώπη και αυτό θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, που άλλωστε προσπαθεί να ενισχυθεί με το να εισάξει φυσικό αέριο και άλλα ορυκτά καύσιμα από άλλες χώρες πέρα από τη Ρωσία, ας πούμε, που έχει αποδειχθεί ότι είναι λίγο περίπλοκη η διαδικασία εκεί. Μάλιστα. Έχετε παραδείγματα να μας. Σίγουρα έχετε. Μπορείτε να μας αναφέρετε παραδείγματα άλλων χωρών, κύριε Χατζηστάσου, και θέλω να μου πείτε και μια χώρα που πήγε πάρα πολύ καλά και ευημερεί λόγω του ενεργειακού πλούτου, αλλά και μια χώρα που δεν τα χειρίστηκε και πολύ καλά και σημαίνει το αντίθετο. Η Νορβηγία είναι ένα παράδειγμα που έρχεται στο μυαλό μου, οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ καλή ορθολογιστική χρήση. Δηλαδή, τα λεφτά, ας πούμε, που καταφέραν να βγάλουν από την εξόρυξη δρόμων ανθράκων, ας πούμε, στη χώρα αυτή, τα αξιοποίησαν, τα έχουν επενδύσει αυτοί και νομίζω έχουν ένα αποθεματικό γύρω στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ αυτοί. Και όταν οι άλλες χώρες είχαν οικονομική κρίση, αυτοί έκαναν επενδύσεις, δηλαδή αγόραζαν ακίνητα στο Λονδίνο και σε άλλες χώρες. Δηλαδή έκαναν σωστή επένδυση των λεφτών και αξιοποίηση των σωστών με αθροιστικό τρόπο και τώρα, ας πούμε, τριγίζουν τα ωφέλη από τις επενδύσεις τους. Και είναι και μια ευημερούσα κοινωνία συγκεκριμένη. Ακριβώς, ναι, ναι. Και ζουν και πολύ καλά, έχουν πολύ ψηλό βιωτικό επίπεδο οι πολίτες της. Κοινωνικές... Γιατί επιστρέφει ο πλούτος αυτό στους πολίτες με διάφορους τρόπους, ναι, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό για να γίνει και στην περίπτωση της Κύπρου πρέπει, ναι, να θεσπιστούν οι κατάλληλες επιτροπές, οι κατάλληλοι άνθρωποι, ας πούμε, να μπουν σε αυτές τις θέσεις κλειδιά που θα έχουν την τεχνογνωσία, ας πούμε, και την ικανότητα και φρέσκα μυαλά, να πούμε, νεαρούς, για να μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά και η τεχνογνωσία από όλες χώρες, αν χρειαστεί, ας πούμε, να την μεταφέρουμε και στην Κύπρο, ας πούμε. Δηλαδή, μας λέτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια σωστή διαχείριση. Ακριβώς. Κύριε Χατζηστάσου, από τώρα, από την αρχή. Δηλαδή, βρήκαμε το κοίτασμα, αυτό είναι το ορόσημο, ναι, τέλος. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν οι σωστές διαδικασίες για σωστά να μην στραβοπατήσουμε. Ακριβώς. Μπορεί αυτές... δηλαδή να αλλάξει τελείως η ζωή της. Του Κύπριου πολίτη. Ναι, σε βάθος χρόνου νομίζω ότι προχωρήσουμε και κάνουμε και αξιοποίηση των υπόλοιπων, ας πούμε. Δηλαδή, κάνουμε δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων για τα επόμενα οικόπεδα που έχουμε. Φαίνεται πως επήγεται η κυβέρνηση τώρα που φαίνεται πως πηγαίνει καλά το οικόπεδο 12. Ναι. Συμφωνείτε ότι πρέπει να το προχωρήσουμε γρήγορα. Αυτή τη στιγμή περιμένουν να δούμε τι θα καταδείξουν οι έρευνες, ας πούμε, στο οικόπεδο Αφροδίτη και μετά πιστεύω ότι και εύχομαι να προχωρήσουν, ας πούμε. Να μην ξεχνάμε και την Τουρκία που παρενοχλεί τις διαδικασίες. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά αν καταφέρουμε και βάλουμε, διότι έχουν επιδείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη ενεργειακή κόλωση, πέρα των 20 εταιριών, αν καταφέρουμε και βάλουμε στο παιχνίδι αυτές τις εταιρείες, οι οποίες έχουν και τεχνογνωσία και μπορούν να κάνουν και τις επενδύσεις, τότε θα είναι και πιο δύσκολο, ας πούμε, για οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση πάνω στην αξιοποίηση. Δεν μας είπατε μια χώρα που τα πήγε λίγο άσχημα, που έχει πέσει έξω. Μεγάλο παράδειγμα είναι τώρα η Λιβύη, ας πούμε, η οποία, εντάξει, λόγω άλλων καταστάσεων, δηλαδή πολιτικών, είχε την κατάληξη που είχε, ας πούμε, με το να πηγαίνει το ΝΑΤΟ εκεί και να. Δυστυχώς ο κόσμος, αν και έχει πάρα πολλά μεγάλα αποθέματα και φυσικού αερίου και, ναι, πετρελαίου, δυστυχώς ο κόσμος δεν ευημερεί, διότι αυτά τα ωφέλη, ας πούμε, δεν έχουν μετακυλιστεί στον απλό λαό. Λόγω πολιτικής κατάστασης. Ακριβώς, και αυτό. Έχουμε, ναι, όμως κάποιο παράδειγμα χώρας που να μην έχει, να μην έχει δικτατορία και, ναι, να έχει χειριστεί λάθος τον ενεργειακό της πλούτο. Νομίζω είναι για την Ολλανδία που ακούμε τις τελευταίες, ναι, μέρες, ναι, ότι είχε... άρχισε να ξοδεύει πριν καν έχει έσοδα, ναι, με αποτέλεσμα να πέσει πάρα πολύ έξω. Ακριβώς, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επειδή σε αυτή τη φάση δεν έχουμε και την τεχνογνωσία, πρέπει να παραδειγματιστούμε και να αντλήσουμε εμπειρίες από άλλες χώρες. Ναι. Από παραδείγματα δηλαδή και θετικά και αρνητικά και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις σωστές και κατάλληλες κινήσεις. Πάντως, ένα από τα παράπονα, να το πω έτσι, των εταιριών των ξένων που εμπλέκονται στη διαδικασία ήταν ότι σε κυβερνητικό τουλάχιστον επίπεδο, σε επίπεδο δημόσιας υπηρεσίας, δεν υπήρχε μια ομάδα με την οποία να μπορούν να έχουν μια επαφή και να συνεννοούνται. Φαντάζομαι σε θέματα τεχνικά και άλλα.
δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό ή το έχουμε και δεν ξέρουμε που βρίσκεται για να το αξιοποιήσουμε σωστά, κύριε Χατζηστάσου. Νομίζω αυτά τα θέματα χειρίζεται η υπηρεσία ενέργειας που το Σόλο Ναγκασίνη. Ναι. Αλλά σίγουρα μια μικρή ομάδα με 4-5 άτομα δεν μπορεί να χειριστεί τόσο περίπλοκα και επικίνδυνα, ας πούμε, και projects, ας πούμε, και έτσι νομίζω χρειάζεται να θεσπιστεί και μια εθνική επιτροπή για να τα χειρίζεται αυτά και πέρα από αυτό και να καλέσουν και εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν θετικά. Δεν έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτό? Βασικά πολλά πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει. Δηλαδή, δυστυχώς, τι εννοείται πολλά πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει? Δεν κινούνται με. Δηλαδή, ένα είναι αυτό. Ναι, άλλο. Οι σχεδιασμοί, ας πούμε, για παράδειγμα, διότι παίρνουμε το θετικό σενάριο, στο οποίο οι ενδείξεις είναι θετικές και βρήκαμε, ας πούμε, τα αποθέματα. Μετά, ο σχεδιασμός για να κατασκευαστεί η υποδομή είναι μακροπρόθεσμος και πρέπει να εξευρεθούν και οι πόροι και η τεχνογνωσία, είτε είναι οικονομική, νομική, τεχνική, ας πούμε. Έχω γίνει από ό,τι έχω δει ορισμένες προκαταρκτικές μελέτες, αλλά δεν έχουμε πληροφόρηση σε πόσο βάθος έχουν προχωρήσει, ας πούμε, σε πόση λεπτομέρεια. Και αυτά είναι που πρέπει να γίνουν σε πρώτη κίνηση, ας πούμε, για να ξέρουμε ότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Κύπρο αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς. Αλλά μήπως δεν ήμασταν. Είναι δικαιολογημένο να μην είμαστε έτοιμοι. Αλλά είμαστε τελείως απροετοίμαστοι ακόμα και τώρα που έχει προχωρήσει τόσο πολύ το πράγμα, κύριε Χατζηστάσου, νομίζετε? Είναι οι συνομιλίες που κάνουν με τις ενεργειακές εταιρείες για την κατασκευή, ας πούμε, τις υποδομές. Αυτές δυστυχώς δεν έχουμε ενημερώσει να ξέρουμε μέχρι σε ποιο σημείο έχουν προχωρήσει. Αλλά πιστεύω ότι έχουν πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε και αυτό θα είναι και δύσκολο. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Εγώ κρατάω αυτό που μας είπατε, ναι, ότι σε περίπου 8 με 9 χρόνια από το φυσικό αέριο, αν θα δούμε. Μιλάμε για το στάδιο της εξαγωγής, ας πούμε, ναι, του φυσικού αέριου. Αν θα δούμε δηλαδή τα ωφέλη σε οικονομικό επίπεδο. Τώρα τα ωφέλη σε πιο μικρό χρονικό περίοδο, χρονικό χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, είναι να καταφέρουμε να παράξουμε ηλεκτρισμό σε πρώτη φάση, ώστε να μπορέσει να πάει κάτω, ας πούμε, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό θα είναι ένα από τα πρώτα βήματα. Και μετά μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, ας πούμε, και την Αίγυπτο, να προσάψουμε σταδικές συμφωνίες. Δηλαδή. Υπάρχει έδαφος για τέτοιου είδους συμφωνίες, νομίζετε? Ναι, νομίζω ότι έχουμε προσεγγιστεί από ορισμένες εταιρείες όπως η Intel και η συνεργασία. Ναι, ναι. Διότι λόγω της θέσης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το έδαφος για να. Βασικά αυτοί αποκτούν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε, βασικά να εξάγουμε και τα δικά τους τα αποθέματα. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και οι σωστές κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το όλο έδαφος για να καταφέρουμε την Κύπρο να την καταστήσουμε ηλιακό κέντρο. Είναι πολυεπίπεδες λοιπόν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ναι, ναι, αυτό καταλαβαίνω, κύριε Χατζηστάσου. Και περίπλοκες, βεβαίως, θέλουν λεπτούς χειρισμούς, απαιτείται τεχνογνωσία και σωστά, μακάρι αυτό που είπατε πριν να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, οι νέοι επιστήμονες που και ξέρουν και ενδεχομένως μπορούν. Ναι, συγκρατημένη αισιοδοξία και ελπίζουμε να καταφέρουν. Αυτό είναι το μήνυμά σας, συγκρατημένη αισιοδοξία, να μην υπάρχει αυτή η εφορία η άκρατη που δημιουργείται τώρα τις τελευταίες μέρες. Ακριβώς. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τα αποδεδειγμένα τα κοιτάσματα είναι αυτά που μιλούν από μόνα τους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά.